Ετοιμαζόμαστε για τις αγωγές, αρχές Απριλίου. Ναι, ξεκινάνε οι αγωγές, η συζήτηση μάλλον των αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας από τις 3 Απριλίου. Θα συζητηθούν οι 7 πρώτες της κύριας σύνταξης και οι 2 της επικουρικής. Σύνολο δηλαδή περίπου 360 άτομα, αυτά που είχαν καταθέσει την αγωγή μέχρι τις 31 του 2015 και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι επόμενες αγωγές. Οπότε πιστεύουμε ότι μέσα στο 2019 θα έχουμε και τις πρώτες αποφάσεις. Ενδεικτικές θα είναι, καλές θα είναι, πρωτόδικες θα είναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε και με τις αποφάσεις που βγαίνουν από τα διοικητικά πρωτοδικεία, όλες προσανατολίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε το 2015. Ναι. Έχουμε απογραφές, έρχεται κόσμος, χρειάζεται να ξέρουν κάτι. Ναι, είναι γνωστό από τον νόμο ότι καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πέρυσι πήγε να γίνει η απογραφή των ασφαλισμένων άμεσα και έμεσα και των εν ενεργεία της ΔΕΗ, να κουμπώσουμε στο σύστημα του ΕΦΚΑ, δεν έγινε δυνατό τότε να γίνει αυτό, δεν ταυτοποιήθηκαν τα δύο συστήματα τα λογιστικά και πήραμε παράταση ένα χρόνο, κάτι το οποίο ξεκινήσαμε εδώ και ένα μήνα, κάνουμε απογραφή στα μέλη μας. Γιατί όσο είναι γνωστό καταργούνται τα βιβλιάρια πλέον, έχουν καταργηθεί από 1η Φλεβάρη και από εδώ και στο εξής όλα ό,τι γίνονται συναλλαγές σε επίπεδο υγείας και πρόνοιας θα γίνεται με το ΆΜΚΑ και με την ταυτότητα. Επίσης λέει ο νόμος ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται και, να δίνεται και ασφαλιστική ικανότητα στις γυναίκες μας, γυναίκες δηλαδή που δεν είναι ασφαλισμένες αλλού και τις έχουμε ασφαλισμένες εμείς. Λοιπόν, αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Τελειώνει η διαδικασία το Φλεβάρι και ξεκινάει από 1η Μαρτίου. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης θέλω να πω ότι να ενημερώσω μάλλον τους καινούριους συνταξιούχους ότι αυτή τη στιγμή δουλεύονται οι κύριες συντάξεις, οι αποφάσεις δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2018, σε όσους βέβαια έχουν απαντήσει στα διάδοχα ταμεία. Τα εφάπαξ θα πληρωθούν μέχρι το Πάσχα όλα τα εφάπαξ του 2017 και όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις μετά τις επιρροές που δοθήκαν στους υπαλλήλους του ΕΤΑΕΠ άρχισαν και βγάζουν, ενώ ο ρυθμός ήταν 3.000 περίπου τον μήνα, άρχισαν και βγάζουν γύρω στις 12.000 αποφάσεις του επικουρικές. Έχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο 16 και άρχισαν και ζητάνε από τα διάδοχα ταμεία να κλείσουν τους φακέρους και του 2017. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν και εκεί πέρα.